Θέλω να πω ότι από όλη αυτή την ιστορία που ο καθένας έχει την άποψή του, νομίζω ότι βγαίνει και κάτι καλό, ότι το μπάσκετ είναι ενωμένο, όλοι οι άνθρωποι του μπάσκετ είναι ενωμένοι, ο Παναθηναϊκός θα είναι πρωτοπόρος σε οτιδήποτε χρειάζεται για να πάει το μπάσκετ μπροστά. Και αυτό το δηλώσαμε προς όλες τις κατευθύνσεις και το έχουν καταλάβει όλες οι ομάδες. Τώρα για αυτό που ενδιαφέρει, νομίζω πρέπει να ρωτήσετε τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχουν ενέμειναν στις θέσεις τους, ότι δεν παίζουν αν δεν είναι ξένος διαιτητής τη Δευτέρα, αν δεν έρθουν ξένοι διαιτητές τη Δευτέρα, αυτό τουλάχιστον είπανε, και ότι δεν συζητάνε τίποτα άλλο, καμία πρόταση, αν όλοι δεν δεχτούν ατόφιες τις προτάσεις τις δικές τους. Αυτό δηλαδή, αλλά ρωτήστε και τους ίδιους, μήπως κάνω κάποιο λάθος σε αυτά τα οποία κατάλαβα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα, το είπε και ο κύριος Γιαννακόπουλος εχθές, να παίξουν οι παίκτες. Όλος ο κόσμος αυτό ζητάει. Και νομίζω ότι είναι άδικο για ένα πρωτάθλημα το οποίο ήταν πολύ ανταγωνιστικό. Είδαμε εκτός των δύο ομάδων, οι οποίες πράγματι είναι πιο ψηλά από τις άλλες, όλες οι άλλες ομάδες παίξανε πάρα πολύ καλά παιχνίδια, ανταγωνιστικά. Νομίζω τα χαρήκαμε και είναι άδικο όλο αυτό που γίνεται τώρα στο να μην αγωνιζόμαστε. Άδικο για τους προπονητές, έχουμε πολύ καλούς προπονητές και Έλληνες προπονητές και τον κύριο Πιτίνο και ο κύριος Μπλάτ, ο οποίος είναι μεγάλης αξίας. Είναι άδικο αυτό το οποίο γίνεται. Είμαστε εχμάλωτοι μιας κατάστασης που δεν προήλθε από εμάς, γιατί θέλω να το πω αυτό. Όλοι αναγνωρίζουν τις ευθύνες που έχουν, αλλά αυτή η κατάσταση δεν προήλθε από εμάς. Ελπίζω ότι τη Δευτέρα θα δούμε ένα καλό παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ.